Σήμερα θα πάμε μέχρι τις Σποράδες και συγκεκριμένα την όμορφη Αλόνισο. Βέβαια. Γιατί πέρα από τις μαγευτικές παραλίες, έχουμε και έναν ακόμη λόγο να την επισκεφτούμε. Στις 3 Αυγούστου, λοιπόν, ανοίγει το πρώτο μουσείο βυθού, το οποίο θα έχει ευρήματα ενός ναυαγίου που χρονολογείται εδώ και 2.500 χρόνια. Τι λες. Στην παρέα μας έχουμε έναν. Τον κατάλληλο ξεναγό, ο οποίος είναι επαγγελματίας δίτης και μόνιμος κάτοικος στο νησί, τον αγαπητό Στάθη Παναγιώτη. Τώρα, συγγνώμη τώρα. Αυτή η φυσιογνωμία σου κάνει και επαγγελματίας δίτης. Κοίτα τον δίτη. Τι έπρεπε να έχουμε. Δεν άκουσα τι είπατε, κύριε. Δεν κατάλαβα, δηλαδή τι έπρεπε να έχουμε για να φέρουμε. Δεν ξέρω, κάτι άλλο να είχατε. Αυτό που έχετε εμένα κάπως δεν μου κάνει. Δεν σας βλέπω ανταγωνιστικά. Με τον εξοπλισμό αυτό που χρησιμοποιούμε για την κατάδυση, τον αφήνουμε στο καταδυτικό κέντρο ή στη θάλασσα. Στο σπίτι δεν τα φοράμε. Εντάξει, Στάθη, επειδή εγώ δεν ξέρω τη σχέση με την Αλόνισο, θες να μας την περιγράψει αυτή την αγάπη λίγο. Έχω καταγωγή. Ο πατέρας μου ήταν από εδώ, από την Αλόνισο και πέρασε όλα μου τα παιδικά χρόνια και τα μετέπειτα χρόνια που είναι και πολλά βέβαια, εδώ, τα καλοκαίρι. Και όσο περισσότερο μπορώ το χειμώνα. Το θεωρώ το χωριό μου, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος που είναι στην παρέα μας θα μας ξεναγήσει στο πρώτο μουσείο βυθού στο νησί, σε ένα ναυάγιο που χρονολογείται εδώ και 2.500 χρόνια. Στην όμορφη Αλόνισο, έτσι. Όμορφη Αλόνισο. Όσοι πριν δεν μας άκουσαν. Αγαπητέ Στάθη, τι θα ζήσουμε όσοι βρεθούμε εκεί. Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση. Τι θα ζήσουμε όσοι βρεθούμε στο νησί, στην Αλόνισο και όσοι μπορέσουμε να έχουμε αυτή την εμπειρία της κατάδυσης. Είναι ο πρώτος ενάλιος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο το οποίο το τρέχει η εφορία Αλίων Αρχαιοτήτων και είναι ένα ναυάγιο, ένα πλοίο, πολύ μεγάλο πλοίο, τεράστιο πλοίο, το οποίο ναυάγησε περίπου το χρυσό αιώνα του Περικλέους στον κόλπο της Περιστέρας που ήταν απέναντι ακριβώς από την Αλόνισο, ένα από τα μικρά νησιά του Αρχιπελάγους. Το ναυάγιο λοιπόν αυτό είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό αξιοθέατο ως αρχαιολογικός χώρος και το λέω τηρουμένων των αναλογιών και με κριτήριο τη μοναδικότητα, όχι την ομορφιά, ως μοναδικότητα είναι ο Παρθενώνας της υποβρύχιας αρχαιολογίας. Εννοώ το εξής ότι είναι τόσο μοναδικό, είναι το αρχαιότερο επισκέψιμο από άνθρωπο ναυάγιο που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει αρχαιότερο. Υπάρχουν άλλα, τα οποία όμως είναι πολύ, είναι στα 2.000 μέτρα, δεν μπορεί να κατεβεί κανείς αυτό. Αυτό είναι σε ένα maximum βάθος 26-27 μέτρων, που σημαίνει ότι είναι βατό σε έναν εκπαιδευμένο δίτη και μάλιστα υποχωρημένο στα δύο advanced open water diver. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό με την έννοια ότι αυτό ήταν ένα πλοίο το οποίο βούλιαξε πριν από 2.500 χρόνια και μετέφερε κρασί από τη Χαλκιδική και από τη Σκόπελο. Είχε βάλει πλόνο να το πάει αυτό το κρασί στην Αθήνα να το πουλήσει. Ήταν εμπορικό πλοίο. Έλαξε. Και βούλιαξε εκεί. Και όταν βρέθηκε στη στιγμή του 90 από του αρχαιολόγου, ανατράπηκαν όλα όσα ξέραμε ω τότε για το πόσο μεγάλα πλοία ναυπηγούνται τον καιρό εκείνο. Νομίζαμε τόσο μεγάλα πλοία μόνο τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν γίνονταν. Και όμως γίνονταν στην κλασική αρχαιότητα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν έχει σωθεί το πλοίο αυτό καθ' αυτό, αλλά έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος του φορτίου, το οποίο είναι 3.500-4.000 αμφορείς σε σχήμα πλοίου. Και το βλέπεις από τα πρώτα μέτρα που καταδίεσαι. Σου κόβεται ένα είναι τόσο εντυπωσιακό. Α, όλο το αμπάρι δηλαδή. Στάθη, έχει... κάποιος που δεν είναι δίτης, πώς μπορεί να έχει αυτή την εμπειρία. Υπάρχει, έχει ιδρυθεί εδώ στην Αλόνισο ένα, στο παλιό χωριό, στο παλιό δημοτικό σχολείο, που είναι ένα πάρα πολύ νεοκτήριο νεοκλασικό. Υπήρχε ένα μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων, στο οποίο υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Και υπάρχει δυνατότητα virtual reality. Κάποιος που δεν καταδύεται καθόλου, μπορεί να τη δει με τα γυαλιά τα VR και να νιώσει πώς είναι να καταδύεσαι στην πραγματικότητα χωρίς να γίνει μουσκεμά. Όπως εμείς που καταδυόμαστε. Αλλά βέβαια το καλό είναι να μπει κανείς να πάρει την εκπαίδευση ή να την έχει βάσει τόσο του δίτη που χρειάζεται και να μπει να το δει γιατί από κοντά είναι κάτι το μαγικό. Θέλω να συμπληρώσω ότι αυτός ο ενάλυσος αρχαιολογικός χώρος μπορούμε να το σκεφτούμε λιγάκι σε αντιστοιχεία με τους αρχαιολογικούς χώρους που είναι στη στεριά με την έννοια ότι έχει κάμερες οι οποίες παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στο ναυάγιο, διότι δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος 24 ώρες. Έχει πινακίδες με σήμανση που σου λέει θα πας εκεί, βλέπεις αυτό κτλ. Κάνει δηλαδή μια ξενάγηση όπως θα έκανε σε ένα αρχαιολογικό χώρο ξέρω εγώ, του Δίων ή της Ακροπόλεως, αλλά είναι κάτω από το νερό. Είναι σημαντικό για κάποιον που θα. Είτε είναι στο κατεδυτικό. Είτε όχι. Έχει χόμπι την κατάθεση, όχι. Είτε όχι. Είτε βρεθεί εκεί. Αλλά κυρίως όσοι τολμήσουν να καταδυθούν Στάθη, φίλτερ θέατες, και μόνο με την ξενάγηση που τους κάνει στην αρχή και τους προετοιμάζει για το πού θα πάνε. Κομμάτι του χώρου αυτού. Ο συνδυασμός γνώσης και εμπειρίας των όσων βιώνει στον βυθό είναι συγκλονιστική στιγμή. Δηλαδή ταξιδεύει στον χρόνο. Είπε λέξει θα τολμήσουν, δεν θέλει καμία τόλμη. Ξέρεις, γι' αυτό νομίζει κατάδυση το scuba diving. Δεν είναι δραστηριότητα, δεν είναι extreme sport. Είναι δραστηριότητα αναψυχής. Είναι το σπορ του τεμπέλη. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο. Πας βόλτα στο δάσος, το πω έτσι. Είναι διαφορετικό το δάσος, είναι υποβρυχίες. Η Αλόνισο που είναι πανέμορφη, έτσι.
Είναι πανέμορφη κατά πράσινη και κατά άδεια τον καιρό. Αυτό που βλέπετε και όλα τα νησιά. Κατά άδεια. Αυτό το διάστημα είναι άδεια. Δεν υπάρχει κίνηση καθόλου. Έχει και πολλού Ιταλού συνήθω τουρίστε η Αλόνισο. Έχει, οι οποίοι φέτο δεν νομίζω να τουριστέψουν οι Ιταλοί. Διάφορα κρίμα, αλλά. Ναι, έχει πολλού Ιταλού, έχει πολλού Άγγλου, πολλού Σκανδιναβού. Δηλαδή έχει κόσμο συνήθω από προορισμού οι οποίοι δεν προβλέπεται να είναι και πολύ ζωή φέτο. Αλλά σιγά σιγά θα πάρει τα πάνω του. Θα δουν οι Έλληνε, οι οποίοι είναι και ευκαιρία να δουν ένα πάρα πολύ ωραίο. Είναι τόσο ωραίο το νησί και έχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν λέω επειδή είναι νησί μου. Είναι νησί μου επειδή συμβαίνουν αυτά. Νομίζω ότι ήδη σε κρατάμε από του ακροατέ σου στο ραδιόφωνο. Ναι, του ειδοποίησα. Περιμένουν με αδειμονία. Αλλά λέει τώρα. Πώ μπορούμε να σε ακούσουμε μετά την εκπομπή μα. Fest Radio, Fest Radio με 2S.net. Στάθη, Στάθη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Δεν μπορείς να πεις. Ευχαριστώ, παιδιά, και ελπίζω να συναντηθούμε στο μάτι. Είμαστε οι μόνοι που είδες στο δρόμο σου και δεν σου ζήτησα να πεις ανέκδοτο. Πες αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Τώρα φωνάζω από τον κοντρόλα, μα έχει ένα εύκολο. Τι είναι, ρε παιδί, ο άνθρωπο, jukebox. Όχι, μια που μιλήσαμε για τα ναυάγια όμω, θέλω να σα πω το εξή. Ότι το διασημότερο ναυάγιο του κόσμου είναι ο Τιτανικό, έτσι δεν είναι. Ναι. Ο οποίο είναι στα 3.700 μέτρα. Ναι. Οι επιστήμονε, βυθίστηκε το 1912 και οι επιστήμονε το ανακάλυψαν το πλοίο πολλά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1980. Κατέβηκαν λοιπόν κάτω, το φωτογράφησαν, το βιντεοσκόπησαν και του έκανε πολύ εντύπωση που μετά από τόσα χρόνια οι πισίνε του πλοίου ήταν ακόμα γεμάτε νερό. Τι γελάσαι εσύ. Στάθη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Στάθη, να είσαι καλά. Πού είναι η. Στάθη, Στάθη, μου να είσαι καλά.